Η σημερινή μας συγκέντρωση συμπίπτει με την επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Και νομίζω ακούστηκαν πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι. Πιο αισιόδοξοι ότι η αριστερά τελικά τα καταφέρνει σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, σε κάτι το οποίο πολύ λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τις θυμάστε τις συζητήσεις που είχαμε με τη Χαρά, με την Ελένη, Δήμαρχε, και εσύ βεβαίως, και λέγαμε θα τα καταφέρουμε το 2015. Θα δικαιωθεί η επιλογή να μην το βάλουμε στα πόδια. Και τώρα είμαστε σε μία φάση όπου και εμείς εδώ βρισκόμαστε να συζητήσουμε για ποιο πράγμα, για τη δίκαιη ανάπτυξη. Προσέξτε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη δίκαιη ανάπτυξη, διότι επανακάμπτει η οικονομία μας, η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο λαμβάνει μέτρα ανακούφισης των στρωμάτων που έχουν πληγεί από την κρίση και το μεγάλο ερωτηματικό, το μεγάλο στρατηγικό πολιτικό δίλημα, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα των επόμενων ετών είναι το ποια παράταξη, ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να εγγυηθούν τη δίκαιη ανάπτυξη. Δίκαιη ανάπτυξη. Γιατί χρειάζεται η δίκαιη ανάπτυξη? Γιατί η κρίση άφησε πίσω της τεράστιες ανισότητες. Και η ανάπτυξη που θα έρθει πρέπει να είναι δίκαιη. Τι σημαίνει να είναι δίκαιη? Να οργανώσουμε θεσμούς και μηχανισμούς ούτως ώστε τους καρπούς της να μπορούν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να τους απολαμβάνουν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, αλλά θέλω να το καταγράψουμε όλοι μαζί ως ένα σημείο της καινούργιας φάσης στην οποία μπαίνει η Ελλάδα. Είμαστε λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί εδώ πέρα είχαμε εξηγήσει κιόλας στην αρχή της συμφωνίας ότι αυτά που περιέχει η συμφωνία δεν είναι όλα πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, και αν είχαμε την απόλυτη δυνατότητα να κάνουμε τη δική μας πολιτική θα τα εφαρμόζουμε. Θα μου πει κάποιος, καλά τι εννοείς πετυχαίνει το πρόγραμμα, όλα όσα εφαρμόζονται είναι δικές μας επιλογές? Όχι, και αυτό είναι καθαρό. Το 2015 έγινε ένας συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός περιέχει στοιχεία από τα οποία θες εσύ και στοιχεία τα οποία θέλει ο αντισυμβαλόμενος. Και εν προκειμένου η εταίροι μας μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, ποια θα ήταν η κατάσταση εάν το πρόγραμμα το οποίο εμείς συμφωνήσαμε και κληθήκαμε να εφαρμόσουμε είχε την τύχη των δύο προηγούμενων. Ποια ήταν η τύχη των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, θυμάστε? Κάθε φορά που ανακοινώνονταν τα στοιχεία για την πορεία των δημοσιονομικών, λέγαμε υστέρηση εσόδων, νέα μέτρα. Δεν θα πιαστούν οι στόχοι και τα πλεονάσματα, τα τεράστια, τα οποία είχαν υπογράψει και φορτωθήκαμε και εμείς στην πρώτη διαπραγμάτευση να τα βγάλουμε από τις πλάτες του λαού οι προκάτοχοί μας. Φανταστείτε ποια θα ήταν η κατάσταση. Δεν είναι αυτή τώρα. Αντιθέτως, τα δημοσιονομικά εξισορρόπησαν ακόμα και παραπάνω από όσο χρειάζονταν. Όχι με δική μας ευθύνη, με ευθύνη αυτών που υποτιμούσαν τη δυνατότητα αυτής της κυβέρνησης να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά της χώρας. Διότι λέγανε ότι αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει, το άλλο μέτρο θα λειτουργήσει λιγότερο, το τρίτο μέτρο καλύτερα να μην το πάρετε διότι θα έχει μηδενικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τρίτη χρονιά στην οποία τα δημοσιονομικά υπεραποδίδουν με βάση τους συμφωνημένους στόχους. Είναι αυτό δευτερεύον? Δεν είναι καθόλου δευτερεύον. Όπως δεν είναι δευτερεύον ότι δώσαμε τη μάχη για να χαμηλώσουμε οι στόχοι στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Γιατί ήταν κρίσιμο να χαμηλώσουν οι στόχοι? Τι σημαίνει χαμηλώνουν οι στόχοι? Σημαίνει συμπιέζω το δημόσιο κορβανά λιγότερο. Σημαίνει τραβάω από την οικονομία την πραγματική λιγότερο και αφήνω περιθώριο άσκησης πολιτικής. Χωρίς τους χαμηλούς στόχους και την πρώτη διαπραγμάτευση, την οποία διάφοροι λένε ότι κατέστρεψε τη χώρα,
δεν θα ήμασταν σε θέση ούτε στο τέλος του 16 ούτε στο τέλος του 17 να δώσουμε το κοινωνικό μέρισμα. Σας λέω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο αφορά 2,5 με 3 εκατομμύρια Έλληνες. Και για τον προοδευτικό άνθρωπο, τον αριστερό άνθρωπο, αυτό δεν είναι καθόλου δευτερεύον, νομίζω. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επιτυχία και για έναν άλλο λόγο όμως. Πάλι μπορεί να ρωτήσει ένας έτσι πονηρός, τι μας λες τώρα, μας λες success story που έλεγε και ο Σαμαράς. Προσέξτε ποια κατάσταση περιέγραφε ως success story ο κύριος Σαμαράς. Ανεργία στο 27%, επιτόκια δανεισμού της χώρας γύρω στο 8%, ρευστότητα μηδενική, τράπεζες γονατισμένες και ούτε ίχνος δομών κοινωνικού κράτους, το οποίο εμείς καταφέραμε με κόπο, με πόνο και με ενέργειες που κάποιοι κάποια στιγμή τις χαρακτήρισαν και μονομερείς, να οικοδομήσουμε. Το μέτρο της επιτυχίας τους είναι εντελώς διαφορετικό από το μέτρο της επιτυχίας της δικιάς μας. Και πώς να το κάνουμε. Θα συζητήσουμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας, όσα καταφέραμε και όσα δεν καταφέραμε, πάνω στον καμβά ενός γεγονότος το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι στο 20% και μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχει σπάσει το φράγμα. Και πετάγονται βεβαίως, φίλες και φίλοι, πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι ήταν, θα σας έλεγα, στην αιχμή του δόρατος της δικής τους πολιτικής μάχης για να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις, να πούνε ναι, αλλά είναι κακά πληρωμένες οι δουλειές οι οποίες δημιουργούνται. Προφανώς υπάρχει πολύ σοβαρό τέτοιο πρόβλημα. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να πάμε σε αύξηση του κατώτατου μισθού και σε ανασυγκρότηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που χύνεις κροκοδίλια δάκρυα για τον εργαζόμενο να λες ότι αυτές οι θεμελιώδεις προτάσεις της αριστεράς είναι ιδεολειψίες. Ας το αναγνωρίσουν έστω αυτό. Ζούνε μία ιστορική αποτυχία του σκληρού πυρήνα των ιδεών τους. Των ιδεών που λένε ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να χτιστούν και να πορευτούν μόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Όχι με βάση την αλληλεγγύη. Μόνο με βάση τα ιδιωτικά συμφέροντα. Όχι με στρατηγικό ρόλο της δημόσιας παρέμβασης. Αυτή την θεμελιώδη αποτυχία ζουν. Ζούνε την ιστορική διάψευση ότι η αριστερά δεν μπορεί να κυβερνήσει, ότι η αριστερά δεν μπορεί να σηκώσει τη χώρα στις πλάτες της. Αυτή δεν ήταν μια πεποίθηση τακτική, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η οποία υπάρχει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαθύ τους πιστεύω. Και γι' αυτό πέσανε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα στη στρατηγική της αριστερής παρένθεσης. Θεωρούσαν, το πιστεύανε βαθιά μέσα τους, ότι αυτή η παράταξη δεν μπορεί ούτε συμμαχίες να φτιάξει διεθνώς και να αποκαταστήσει το κύρος της χώρας, δεν μπορεί να κάνει ρήγματα μέσα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να τακτοποιήσει τα δημοσιονομικά, δεν μπορεί να φέρει μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και, εν πάση περιπτώσει, η θέση της δεν είναι στη διακυβέρνηση, αλλά η θέση της αριστεράς, κατά τα πιστεύω τους, είναι απλώς μία παρηγορήτρα του λαού, ένας παρηγορητής του λαού, ο οποίος θα πονάει και θα υποφέρει από τα κακά που φέρνει μία δεξιά πολιτική και η αριστερά απλώς θα είναι εκεί για να λέει, είδες που στα έλεγα εγώ, τι κακιά που είναι η δεξιά η οποία θα κυβερνάει εσαΐ. Κλείνει λοιπόν αυτός ο κύκλος και αυτό το κλείσιμο αυτού του κύκλου πρέπει όλοι μας να το δούμε ως μία ιστορική καμπή. Μία καμπή η οποία αναδεικνύει και δικά μας νέα καινούργια πάρα πολύ σημαντικά καθήκοντα, κατά την γνώμη. Θα ρωτήσει κανείς, μα καλά, τι πετύχατε σε διεθνές επίπεδο? Μπορούσε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σκεφτεί κανείς όταν πήραμε τη διακυβέρνηση ότι πολύ σύντομα αυτό που ο Αλέξης ο Τσίπρας έλεγε από τότε που ήμασταν ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, η διάσκεψη των χωρών του Νότου,
να έχει πάρει σάρκα και οστά και να έχει μονιμοποιηθεί, να είναι μία διάσκεψη η οποία έχει μία μονιμότητα, η οποία παράγει πολιτική, η οποία πυροδοτεί συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Θα μπορούσε κανείς, φίλες και φίλοι, να σκεφτεί και μη σας ακουστεί, έτσι μεγαλώστο μου, ακόμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας να ευδοκιμήσει, εάν το παράδειγμα της αριστεράς στην Ελλάδα είχε στραπατσαριστεί και η ηγεσία της είχε στρίψει και είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια. Θα μπορούσε η Ελλάδα με τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή και υπό αυτή την κυβέρνηση να αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη από εντάσεις. Για να αναρωτηθούμε, θα μπορούσε χωρίς την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης και όσα έχουμε καταφέρει να ανοίξει με τόση ένταση η κουβέντα στην Ευρώπη για το ποιο θα είναι το μέλλον της. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Διότι αντίπαλοι μας δεν είχαν καμία τέτοια πρόνοια να αναδείξουν στην ατζέντα τους τα ζητήματα τα οποία ήταν τα φλέγοντα. Δεν έχουν ούτε τα ιδεολογικά και πολιτικά εργαλεία και βεβαίως δεν έχουν ούτε το πολιτικό εκτόπισμα για να το κάνουν αυτό. Θεωρούν ότι είναι από το Θεό ταγμένοι να κυβερνούν και θεωρούν λοιπόν, λέω, ότι είναι ταγμένοι να κυβερνούν και ότι η θέση δικιά μας είναι στην αντιπολίτευση. Θα ρωτήσει κανείς, βεβαίως φίλες και φίλοι, γιατί όμως, γιατί πετύχαμε εμείς εκεί που οι άλλοι δεν τα κατάφεραν. Θέλω να σας παραθέσω μερικούς λόγους και ελπίζω αυτό να πυροδοτήσει και μία συζήτηση μεταξύ μας. Το πρώτο νομίζω το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν υπέκλεψε τη λαϊκή εντολή. Ο Παπανδρέου έκανε εκλογές με εντολή «Λεφτά υπάρχουν» και έφερε το πρώτο μνημόνιο. Ο Σαμαράς έκανε εκλογές, πήγε στις εκλογές του 12 με σύνθημα και εντολή επαναδιαπραγμάτευσης και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Εμείς πήραμε μία εντολή το Σεπτέμβρη. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε το βάλαμε ξανά ενώπιον του λαού και το ρωτήσαμε αν πρέπει να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μία σχέση αξιοπιστίας. Μιλήσαμε ανοιχτά για τις δυσκολίες. Δεν είπαμε επαναδιαπραγμάτευση για να φέρουμε το δεύτερο μνημόνιο, ούτε είπαμε λεφτά υπάρχουν για να φέρουμε το πρώτο. Είπαμε ανοιχτά στον κόσμο, αυτό το καταφέραμε, το άλλο δεν το καταφέραμε. Είπαμε ανοιχτά ότι θα δώσουμε τη μάχη για την αλλαγή των συσχετισμών. Και αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες. Ένας άλλος παράγοντας, φίλες και φίλοι, είναι νομίζω αυτό που ήδη αναφέρθηκα έτσι λίγο και έχει να κάνει με την πολιτική μας για την Ευρώπη. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική για την Ευρώπη, θα πει κανείς, ωραία, και επειδή εξτομίζεται καλές πολιτικές για την Ευρώπη, σημαίνει τίποτα? Σας βοήθησε να τα καταφέρετε κάπου? Προσέξτε, το 2011, νομίζω ήταν το καλοκαίρι, ήταν μια συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι πολύ βέβαιος, δεν θα πάρω όρκο αν ήταν τότε ακριβώς, διατυπώθηκε μια πρόταση για ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα του χρέους και τη λεγόμενη ρήτρα ανάπτυξης. Ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα του χρέους και τη λεγόμενη ρήτρα ανάπτυξης. Ποια είναι η ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα του χρέους? Προωθείται αυτή τη στιγμή, τη διεκδικήσαμε και την πετύχαμε, γιατί σκεφτείτε λίγο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του δημόσιου χρέους είναι μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών, το λεγόμενο διακρατικό, ή είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Και τι άλλο φτιάχνετε? Φτιάχνετε και ένα ευρωπαϊκό μαξιλάρι, το οποίο θα είναι, ας το πούμε λαϊκά, μια καβάντζα που είναι στο πλάι και θα μας διευκολύνει να μπορούμε να δανειστούμε από αυτό που λέγεται αγορές. Προσέξτε πως μία
διεισδυτική ιδέα, η οποία μπορεί ακριβώς να πιάσει και να αναλύσει και να εντοπίσει πού βρίσκεται το πρόβλημα, μπορεί να παράξει πολιτικό αποτέλεσμα. Και αυτή την ευρωπαϊκή λύση πλέον, φίλες και φίλοι, τη συζητούν να τη γενικεύσουν και για άλλες χώρες της Ευρώπης. Διότι ζούμε και τον αστερισμό της αποτυχίας της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και πολύ θα διακινδυνεύσω να πω ότι στο μέλλον δεν θα συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό νομίζω είναι απολύτως σημαντικό. Μας ρωτάνε βέβαια κάποιοι, το θέλετε μέσα ή δεν το θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταρχήν να πούμε ότι το πρόγραμμα μπαίνει προς την ολοκλήρωσή του και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό που πρέπει στο κάτω-κάτω να πάρει την απόφασή του. Έτσι, είναι προφανές επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δείξει μια απόλυτη αδυναμία στο να προβλέψει το πώς θα κινηθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια του τρίτου προγράμματος. Παρένθεση, αδυναμία είχε και στα δύο προηγούμενα προγράμματα, απλά στα δύο προηγούμενα ήταν αισιόδοξο. Στο τρίτο έγινε απεσιόδοξο. Έτσι, τυχαίο ήταν, κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, άρα έχει επιδείξει λοιπόν μια αδυναμία στο να έχει σωστές προβλέψεις. Να πω βεβαίως, για να μην είμαστε άδικοι, ότι έκανε ένα μικρό βηματάκι προς την αλήθεια, αναθεωρώντας προς το θετικότερο τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Θα πω όμως εφασώς ότι αυτό το βηματάκι είναι απολύτως ανεπαρκές. Και είναι απολύτως σαφές ότι αυτές οι προβλέψεις οι οποίες κάνει δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που έχει δείξει η οικονομία μας να προχωρήσει και στις δυνατότητες που έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση να δακτοποιεί τα ταλαιπωρημένα δημοσιονομικά της χώρας. Δεν θέλω να επανέλθω να πούμε για τα πλεονάσματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι, βεβαίως μπορεί να πει κανείς και το λένε οι αντίπαλοι μας, είναι υπέρογκα, λέει, τα πλεονάσματα, έχετε στραγγαλίσει την οικονομία, έχετε, εν πάση περιπτώσει, κάνουν με πολύ μεγάλη ευκολία σε στόχους οι οποίοι είναι στο μισό από αυτούς που είχαν υπογράψει οι ίδιοι. Έτσι, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Είχαν υπογράψει δεσμεύσεις για πλεονάσματα της τάξης του 7% και λένε ότι αυτό που εμείς πετύχαμε είναι υπέρογκο και δυσανάλογο κτλ. Νομίζω όμως ότι έχει δείξει η πείρα ότι εάν υπήρξε μια κυβέρνηση μέσα στην κρίση η οποία μπόρεσε να τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά, αυτή η κυβέρνηση είναι η δική μας. Πηγαίνουμε λοιπόν, νομίζω, τώρα με τρόπο καθαρό προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για σκεφτείτε λίγο, εάν τα πράγματα πάνε καλά και φέτος, θα μπορέσουμε και φέτος να κάνουμε αυτό που κάναμε και τις δύο προηγούμενες χρονιές. Να επιστρέψουμε δηλαδή ένα κομμάτι του πλεονάσματος με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος στους πολίτες. Θα είναι η τρίτη χρονιά. Και από το σύνολο των μέτρων τα οποία πήραμε, τα οποία ήταν γύρω στα 5 δις, τα τρία στο τέλος του προγράμματος να τα έχουμε επιστρέψει στους πολίτες. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει μετά το πρόγραμμα. Εγώ είμαι ο τελευταίος από τον οποίο θα ακούσετε να πει ότι ξαφνικά θα διαβούμε τις πύλες του Παραδείσου και θα ζούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι εν μία νυχτή πολλαπλώς πιο ευχάριστη από την κατάσταση την οποία ζούμε τώρα. Η αριστερά δεν αρέσκεται στο να κάνει αναλύσεις άσπρο-μαύρο. Καταφέραμε και μέσα στο πρόγραμμα πολλά, και την οικονομία να ισορροπήσουμε και την ανεργία να ρίξουμε και θεσμούς κοινωνικού κράτους να οικοδομήσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα αν είμαστε εκτός προγράμματος. Διότι πολλοί λένε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, θα είναι πάλι αυστηρή η επιτροπία. Είναι προφανές ότι δεν θα ισχύει αυτό, απλά αναγκάζονται ορισμένοι να το πούν για να ταιριάξει στο αφήγημά τους, το οποίο δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι αυτοί έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία τη χώρα θα τη βγάλει από τα μνημόνια. Υπάρχει βέβαια και μία άλλη πτυχή η οποία δεν διαφεύγει νομίζω
από το δημόσιο διάλογο και προφανώς είναι και κριτήριο στους νοήμονες πολίτες, οι οποίοι θα τολμήσουν να πω, φίλες και φίλοι, μπορεί να μην μας έχουν ψηφίσει καν, μπορεί να μην αισθάνονται αριστεροί, αλλά συχαίνονται να αισθάνονται ότι υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν σέβονταν καθόλου το δημόσιο χρήμα. Είτε στο Κελπνό, είτε στην Οβάρτης, είτε στη Siemens, είτε σε μία σειρά σκανδάλων, και μαθαίνουμε τώρα ότι έχουν και τροφοδότες. Λοιπόν, και μάθαμε τελευταία ότι υπάρχουν offshore οι οποίες ταυτοχρόνως τροφοδοτούν εφημερίδες και την οικογένεια του κύριου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω οφείλονται εξηγήσεις. Θέλω να σας καλέσω να φανταστείτε τι θα γινότανε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης εάν η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα είχε μία εταιρεία η οποία είχε λάβει ένα τέτοιο ποσό από μία εξωχώρια εταιρεία. Σκεφτείτε το για λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι θα σκάσετε στα γέλια αν το σκεφτείτε για πολύ. Έτσι. Και όλοι αυτοί βεβαίως οι κύριοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μας κάνουν σφοδρή κριτική, καλή είναι η κριτική, την καλωσορίζουμε, μην με επεξηγήσετε, ξέρετε τι έχω περάσει και εγώ προσωπικώς. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται να είναι τόσο εκουφαντικό το 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν οφείλει ο αρχηγός της σκληρής δεξιάς παράταξης να δώσει εξηγήσεις. Δεν αφορούσαν αυτά τα χρήματα και τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Δεν αφορά το ποθενέσχυς του. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή ποιο παράδειγμα δίνουμε. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ένας νόμος ο οποίος να μας υποχρεώνει όσους έχουμε δημόσια αξιώματα να καταθέτουμε και να έχουμε διαφανές ποθενέσχυση. Δεν πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Πολιτικά, ηθικά. Δεν καταδέχεται. Να, το θέμα δεν είναι αν καταδέχεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υποχρεωθεί και θα υποχρεωθεί. Δεν μπορεί αυτές οι εξηγήσεις νομίζω να μην δοθούν. Και θέλω να προλάβω και κάτι, γιατί συνήθως λένε ότι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα και χτυπάμε την οικογένεια, τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο. Αλλά όπως είναι των μελών της κυβέρνησης τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία ανοιχτά, έτσι πρέπει να είναι και των υπολείπων. Δεν είναι κανείς πορφυρογέννητος υπεράνω των νόμων. Έτσι, και νομίζω ότι εδώ είναι και μία στάση που είναι προσβλητική, ξέρετε, για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εάν δει κανείς τα οικονομικά αποτελέσματα και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, θα συνειδητοποιήσει ότι είμαστε πραγματικά σε μία καινούργια φάση. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει 250 με 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Προσωπικά πιστεύω ότι οι οικονομικοί δείχτες δείχνουν ότι και αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι στην ολοκλήρωση της τετραετίας, όπου επιτρέψτε μου να σας θυμίσω και το εξής, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος θα ολοκληρώσει τετραετία για πρώτη φορά μετά από πότε, φίλες και φίλοι, την τελευταία του Σιμίτη, 2000 με 2004. Από εκεί και μετά η οικονομία και το πολιτικό σύστημα ξεκίνησαν να παραπατάνε μέχρι που κατέρευσαν, ακριβώς λόγω του ότι είχε επιλεγεί ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο κατά το κοινώς λεγόμενο τάπεξε. Κλάταρε. Και η κρίση αυτή, η οικονομική, η κοινωνική, είχε και την αντανάκλασή της στο πολιτικό σύστημα. Κυβερνήσεις οι οποίες δεν αντέχανε. Γιατί δεν άντεξε η πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή, για πείτε μου, η οποία είχε μεγαλύτερη πλειοψηφία από αυτή που έχουμε εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε, είχαμε 153, πάρα πολύ σύντομα. Και έχουμε αντέξει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν άντεξε η κυβέρνηση Παπανδρέου? Γιατί δεν άντεξε η κυβέρνηση Παπαδήμου με την αστρονομική πλειοψηφία των 250 βουλευτών? Διότι δεν άσκησαν πολιτικές οι οποίες να δώσουν ένα σήμα στην κοινωνία ότι αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πρόβλημα. Και κάθονται και τους βλέπεις καμιά φορά τους πολιτικούς μας αντιπάλους με τεράστια ερωτηματικά μπροστά στο πρόσωπό τους. Να μην αναρωτιούνται. Η πλειοψηφία η οποία έχουμε εκτός από αριθμητική είναι και πολιτική.
μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις με μεγάλη ευκολία. Θα ξεπεράσω το γεγονός τώρα και επιτρέψτε μου τη μικρή παρένθεση. Δείχνανε κάποτε ότι είναι 20 μονάδες η διαφορά, τώρα δείχνουν ότι είναι 5. Δημοσκοπήσεις οι οποίες κατά σύστημα αδικούν τη δική μας παράταξη. Όσες δημοσκοπήσεις όμως, προσέξτε, έχουν μετρήσει το βαθμό αποδοχής πολιτικών οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα της δικής μας αντίληψης, τις βγάζουν συντριπτικά πλειοψηφικές. Συντριπτικά πλειοψηφικές, δηλαδή κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ελεύθερη πρόσβαση και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στην υγειονομική περίθαλψη. Κοινωνικό μέρισμα. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλες λοιπόν αυτές οι πολιτικές είναι πολιτικές του δικού μας αξιακού φορτίου, της δικές μας ιδεολογικής και πολιτικής φαρέτρας. Εκεί λοιπόν να αναζητήσουν τις αντοχές και την επανάκαμψη και την πολιτική της παράταξής μας και την οικονομική της χώρας η αντίπαλη. Η Ελλάδα χρειάζεται μακροχρόνια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση για να γιατρέψει τις πληγές των μνημονίων. Πολιτικές που θα μειώνουν τις ανισότητες. Δεν εννοούν να το καταλάβουν, είναι προσκολλημένοι σε πολιτικές οι οποίες απέτυχαν και κατέρευσαν, προσκολλημένοι σε πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το 10 μέχρι το 14, μη σας κάνει εντύπωση. Τι σημαίνει ότι υπερασπίζονται τη διακυβέρνηση Σαμαρά και ότι δεν τολμούν να πούν ότι ένα από τα πράγματα που θα έκανε ο Σαμαράς δεν θέλουν να το ξανακάνουν. Θα μου πεις είναι και δύσκολο, γιατί ο Μητσοτάκης ήταν υπουργός του Σαμαρά. Ο πιο αποτυχημένος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, φίλες και φίλοι. Ο οποίος σε μία νύχτα διόρισε με υπουργική υπογραφή 500 διευθυντές και βεβαίως έχει στο παλμαρέ του και στην προθήκη του τις απολύσεις. Έτσι. Δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα λοιπόν. Σε αυτές τις πολιτικές είναι που θέλουν να γυρίσουν και αυτές οι πολιτικές είναι και η ατζέντα με την οποία θα κατέβουν στις εκλογές του 19. Και όπως τις έκρινε ο λαός αυτές τις πολιτικές, θα τις κρίνει εκ νέου. Θα κρίνει ποιος μπορεί τη χώρα να τη φέρει σε επίπεδα ανεκτά κοινωνικής δικαιοσύνης και απασχόλησης και ποιος θέλει να τη γυρίσει προς τα πίσω. Επιτρέψτε μου δύο λόγια για δύο ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε, νομίζω, σε μία φάση όπου εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θεωρούμε ότι έχει οριμάσει πλέον ο χρόνος και η πολιτική ατμόσφαιρα για να υπάρξει μία λύση. Οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις όμως να είναι ειλικρινείς προς τον κόσμο. Και θα σας έλεγα, συγγνώμη, να είναι ειλικρινείς ακόμα περισσότερο προς τον κόσμο ο οποίος κατέβηκε στα συλλαλητήρια. Δεν δικαιούται αυτού του κόσμου να του λένε ψέματα και η ιστορική αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν κέρδισε από την διαιώνιση αυτού του προβλήματος. Η ιστορική επίσης αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο δεκαετίες και παραπάνω έχουμε δεχτεί επισήμως όνομα σύνθετο το οποίο περιέχει τον όρο Μακεδονία για τη γειτονική χώρα. Το σκέτο Μακεδονία κάποιοι το είχαν αποδεχτεί και υπογράψει από το 1991 και την κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτούς τους έχει κρίνει ο λαός, όσους κάνανε καριέρα με το μακεδονικό, εις βάρος των συμφερόντων της χώρας βεβαίως, αλλά εδώ νομίζω είμαστε ενώπιον μιας τεράστιας ιστορικής δυνατότητας και μιας, νομίζω, ιστορικής ευθύνης. Και θα είναι μεγάλη υπηρεσία προς το λαό και τη χώρα εάν αυτό το πρόβλημα λυθεί, εάν ομαλοποιηθούν οι σχέσεις με τον βόρειο γειτονά μας και μπορέσουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε τις σχέσεις που χρειάζεται, να ρωτήσει κανείς και γιατί το χρειαζόμαστε, ρε παιδάκι μου, αυτό. Γιατί πρέπει να λυθεί. Σιγά, εντάξει, δεν είναι και κανένα τεράστιο μέγεθος. Η Φυρόμ είναι από πάνω, ας τους αφήσουμε, αυτοί θα χάσουν, δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας καθίσουμε στα αυγά μας. Καταρχήν, επειδή εμείς είμαστε στατικοί, δεν σημαίνει ότι είναι στατικός και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Πρώτον. Δεύτερον,
τι θέλουμε να κάνουμε με την Ελλάδα του μέλλοντος, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Πώς τη φανταζόμαστε την Ελλάδα, τι ρόλο θα παίζει στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας κόμβος δίκαιης ανάπτυξης. Και όταν λέμε κόμβος, κοιτάξτε λίγο, φανταστείτε το χάρτη. Η Ελλάδα έχει από πάνω της, όπως κοιτάτε το χάρτη, μια όρημη αγορά, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έχει ανάγκες σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες σε ενέργεια, σε υπηρεσίες μεταφορών και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και από κάτω υπάρχει και η Βόρεια Αφρική, η οποία αν σταθεροποιηθεί, και έχουμε κάθε λόγο να δουλεύουμε για τη σταθεροποίησή της, θα δώσει και αυτό το γεγονός τρομερές δυνατότητες συνανάπτυξης των λαών και ειρηνικής, βεβαίως, συνύπαρξης μετά τη βαθιά κρίση στην οποία έχουν βυθιστεί. Για να γίνεις όμως κόμβος, φίλες και φίλοι, δεν μπορείς να έχεις τα νότα σου γυρισμένα στο βορρά. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις από ένα κράτος το οποίο είναι αισθητά μικρότερο από εσένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Στα Βαλκάνια, για τα μέτρα των Βαλκανίων, η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Και ως ισχυρή χώρα μπορεί ακριβώς τις εξελίξεις να τις νοηματοδοτήσει. Επιτρέψτε μου να πω και για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει με την Τουρκία, δύο λόγια. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα έχει όχι μόνο την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, έχει και μεγάλο διπλωματικό εκτόπισμα. Το αξιοποιεί στο έπακρο και θα θέλαμε πάρα πολύ και ο γείτονάς μας να συνετιστεί, να βάλει μυαλό και να συμβάλλει στη σταθερότητα. Το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο. Το καθεστώς του Αιγαίου επίσης ξεκάθαρο κατά το διεθνές δίκαιο. Είμαστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και βεβαίως επιθυμούμε πάρα πολύ να προστρέξει και η Τουρκία σε έναν δημιουργικό διάλογο και ευχόμαστε επίσης συνθήκες πολιτικής ομαλότητας εντός της γείτονος. Οι δύο στρατιώτες μας πρέπει να επιστρέψουν, δεν υπάρχει λόγος να κρατούνται και αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο, όπως είναι ξεκάθαρη και θετική η στάση και των Ευρωπαίων εταίρων μας σε αυτό το ζήτημα και ελπίζουμε η ομαλοποίηση των εξελίξεων στην Τουρκία να τη βοηθήσει να επανέλθει σε μια κατάσταση η οποία θα βοηθήσει τις δύσκολες σχέσεις τις οποίες έχουμε εδώ και κάμποσο καιρό. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω μια αναφορά σε δύο ζητήματα τα οποία αφορούν και το χαρτοφυλάκιο το δικό μας. Για τα θέματα των τηλεοπτικών αδειών, φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά. Είμαστε στις τελευταίες μέρες ελέγχου των οικονομικών των φακέλων που έχουν καταθέσει οι υποψήφοι προς αδειοδότηση τηλεοπτική σταθμή και πηγαίνουμε σε μια κατάσταση τηλεοπτική η οποία είναι ραγδαία διαφορετική από αυτή που παραλάβαμε. Θυμηθείτε λίγο τι παραλάβαμε. Παραλάβαμε μια τηλεοπτική πραγματικότητα όπου δεν υπήρχε δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και τα ιδιωτικά κανάλια ήταν χωρίς άδειες. Δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι κατά τη δική μας διακυβέρνηση τα κανάλια δεν πλήρωσαν. Δεν ισχύει. Εμείς επιβάλαμε και καταλογίσαμε το φόρο διαφήμισης, τον οποίο τον είχαν ψηφίσει προηγούμενες κυβερνήσεις και ποτέ δεν τον καταλόγιζαν. Το δημόσιο έχει εισπράξει περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ από αυτόν τον φόρο. Τώρα θα περάσουμε σε μια φάση λοιπόν που θα έχουμε και πολύ ξεκάθαρο ρυθμισμένο τοπίο και βεβαίως θα έχουμε και πάρα πολύ αυστηρούς όρους για την απασχόληση στα κανάλια. Μην το ξεχνάμε, διότι δόθηκε μάχη και με την αντιπολίτευση και σε άλλα επίπεδα για να υπάρχει ο όρος των 400 εργαζομένων κάτι ελάχιστο σε κάθε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Εμείς, διότι εδώ κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν τους όρους μιας άλλης επίσης παρεξήγησης, θέλουμε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να είναι βιώσιμες οικονομικές μονάδες. Και γι' αυτό φέραμε και ρυθμίσεις για το χώρο της διαφήμισης, οι οποίες βγάζουν τις γκρίζες ζώνες από τις συναλλαγές. Δεν θέλουμε τα κανάλια να μπαίνουν μέσα, ούτε από την υπερφορολόγηση. Να μην μας
ξενίζει αυτό που ακούμε. Θέλουμε και τους φόρους να μπορούν να πληρώνουν και τους εργαζόμενους όμως να μπορούν να πληρώνουν αξιοπρεπώς και παραγωγές οπτικοακουστικές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, διότι μαζί με όλα τα άλλα κατέρευσε και η οπτικοακουστική παραγωγή στην Ελλάδα μέσα στην κρίση. Και τώρα που είπα οπτικοακουστικές παραγωγές, νομίζω ότι ενδεχομένως να ακούσατε το θόρυβο που σηκώθηκε γύρω από την επιθυμία του BBC να κάνει κάποια γυρίσματα στο Σούνιο. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή νομίζω πολύ μεγάλη κατανόηση και μέσα στην κυβέρνηση, σε όλα τα υπουργεία πλέον, και κυρίως μεγάλη προσμονή του καλλιτεχνικού κόσμου, του κόσμου της δημιουργίας και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν στις οπτικοακουστικές παραγωγές, ότι έχουν γίνει σωστά βήματα. Τι βήματα έχουν γίνει? Εξασφαλίσαμε χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο κινήτρων και επεξεργαζόμαστε και λύσεις για τις αδειοδοτήσεις για την κινηματογράφηση, οι οποίες θα απλουστεύουν τη δυνατότητα να γίνονται οπτικοακουστικές παραγωγές. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο άλλος ένας οικονομικός κλάδος, φίλες και φίλοι, η οπτικοακουστική παραγωγή. Δεν είναι απλώς ένας κλάδος ο οποίος έχει, προσέξτε, πάρα πολύ σημαντική οικονομική επίπτωση. Αυτή καθ' αυτή η παραγωγή, διότι υπάρχουν 150 επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με μια οπτικοακουστική παραγωγή. Είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξει η εικόνα της χώρας χωρίς να ξοδέψουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Σας πω ένα παράδειγμα. Γυρίστηκε πριν από λίγο καιρό ένα βίντεο κλιπ στην πορτάρα της Νάξου. Έτσι, Νάξος είναι ένα μνημείο το οποίο είναι σαν μια μεγάλη πύλη και λέγεται πορτάρα. Εκεί λοιπόν γυρίστηκε ένα βίντεο κλιπ με καλλιτέχνες από την Ινδία. Αυτό το βίντεο κλιπ για να γυριστεί χρειάστηκε μια άδεια. Δεν θέλω να σας πω τι έγινε μέχρι να δοθεί αυτή η άδεια. Δεν ξόδεψε η Ελλάδα κάτι. Θα έλεγα ότι εισέπραξε, διότι πήγαν εκεί πέρα περί τα 100 άτομα, οι χορευτές, τα συνεργεία τους, όλοι κάναν τα γυρίσματά τους, είχαν τις διαμονές τους, είχαν τις διατροφές τους κτλ. Κτλ. Το βίντεο κλιπ αυτό έχει 400 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα του ίντερνετ τη σχετική, στο YouTube. Λοιπόν, σας λέω με υπογραφή, για να φτάσεις τέτοιο κοινό με συμβατικές διαφημιστικές καμπάνιες θες εκατομμύρια. Και κάναμε κάτι πολύ απλό. Προφανέστατα θα προστατεύσει και τα μνημεία σου. Δεν αφήνει τον άλλο να πάει εκεί και να γυρίσει ό,τι να είναι. Αλλά μόνο να κερδίσει έχει η Ελλάδα εάν το BBC κάνει τα γυρίσματα μιας σειράς στο Σούνιο και προβάλλει αυτή τη σειρά σε 80 χώρες ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή πάμε πολύ καλά. Ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις προς έγκριση, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα εγκριθούν, και είμαι πάρα πολύ βέβαιος επίσης ότι εδώ πέρα υπάρχει πραγματικά μία τομή η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με άλλες απαραίτητες ενέργειες στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών. Ακούσατε και ένα θόρυβο που σηκώθηκε γύρω από τη διαστημική υπηρεσία εμισήμως. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ, διότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάει κανένας εάν θα πρέπει να έχει διαστημική πολιτική η χώρα ή όχι. Κανείς δεν το συζητάει αυτό. Όλοι το θεωρούμε αυτονόητο. Και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κέρδος. Χαίρομαι επίσης που δεν ακούω κανέναν να λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει η ίδια παραγωγός διαστημικών υπηρεσιών, αλλά και να χτίζει τα δικά της δορυφορικά συστήματα. Η παρέμβασή μας, φίλες και φίλοι, μεταξύ άλλων, έκανε κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με χαροποίησε. Δεν κάναμε εμείς κυρίως τη δουλειά. Τη δουλειά κυρίως την έκαναν οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Ποια δουλειά? Υπάρχει αυτή τη στιγμή προσέγκριση, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την κατασκευή μιας πλήρους συστοιχίας μικροδορυφόρων. Οι μικροδορυφόροι είναι δορυφόροι μικρού μεγέθους, οι οποίοι πετάνε πιο χαμηλά από τους συμβατικούς δορυφόρους, αλλά αυτή τη φορά και για πρώτη φορά όχι μόνο θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά και όταν θα πάρουν τη θέση τους στο διάστημα θα εξυπηρετούν τις δικές μας εθνικές ανάγκες. Βρέθηκα κάποια στιγμή, διάβασα στην εφημερίδα, ότι
ένα ελληνικό πανεπιστήμιο κατασκεύασε μικροδορυφόρους από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι όμως για τις ανάγκες ενός ελληνικού προγράμματος, για τις ανάγκες ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Και σκεφτήκαμε γιατί, για ποιο λόγο. Και επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους και τους είπαμε μπορούμε να έχουμε το πλήρες δικό μας δορυφορικό πρόγραμμα. Και μαζεύτηκαν 4 πανεπιστήμια, η ΕΑΔ και ένα ερευνητικό κέντρο και φτιάξαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο είμαι αισιόδοξος ότι πολύ γρήγορα θα προχωρήσει και σύντομα η Ελλάδα θα έχει τη δική της συστοιχία μικροδορυφόρων. Βεβαίως υπάρχουν και διαφωνίες, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Ο κύριος Κρεμιζής είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Υπήρξαν 2 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα ήθελα και δημοσίως να σχολιάσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι πολύ εξαιρετικοί επιστήμονες υπάρχουν που μπορούν τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό να τον υπηρετήσουν και να φτάσουν την Ελλάδα να συμβάλλουν τους ώστε η Ελλάδα να κατακτήσει τη θέση που δικαιούται. Αλλά θέλω να καλέσω και τις πολιτικές δυνάμεις όλες να συμφωνήσουμε ή αν διαφωνούν να το πούνε ευθέως για το εάν η Ελλάδα πρέπει να έχει δική της παραγωγή σε αυτά τα συστήματα ή όχι. Είναι μια άποψη η οποία είχε κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εισαγωγέας και καταναλωτής αυτών των υπηρεσιών. Όταν πουλήθηκε ο ΤΕ, φίλες και φίλοι, πουλήθηκε μαζί και ο ΕΛΑΣΑΤ. Ενώ οι εισηγήσεις ήταν να μην πουληθεί. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα έπρεπε να νοικιάζει δορυφορικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά ευαίσθητα θέματα γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν χρειάζεται σε μία δημόσια συγκέντρωση να τα πούμε. Αντιλαμβάνεστε πόσων θεμάτων άπτονται αυτά και νομίζω ότι έχουν πιστεί άπατες ότι η Ελλάδα μπορεί, δικαιούται και θα το κάνει. Έλειπε ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, είναι τώρα στη θέση του και πάρα πολύ γρήγορα θα είναι και σε θέση να πολλαπλασιάσει και την αποτελεσματικότητά του. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω. Είναι... Γιατί παρετήθηκε? Υπάρχουν διαφωνίες για το αν έπρεπε να γίνει το ένα ή το άλλο. Είναι σεβαστές νομίζω. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν είχαν συζητηθεί. Δεν. Και προέκυψαν ζητήματα τα οποία δεν μας είχαν γίνει καθόλου καθαρά. Θέλω να πω το εξής, το οποίο είπα και δημόσια από την αρχή. Διότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία καταπίνουν αμάσιτο το γεγονός ότι κάποιοι έχουν διαρκώς και επανειλημμένα εμβάσματα από τις offshore, αφήσανε υπονοούμενα για οικονομική διαχείριση. Αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός ούτε έχει εισπράξει, ούτε έχει διαχειριστεί ένα ευρώ. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Τα άλλα είναι δημιουργία εντυπώσεων. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν οι άξιοι άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι μπορούν αυτή τη δουλειά να την κάνουν. Υπάρχουν και άλλες δράσεις του Υπουργείου, αλλά δεν θα ήθελα να φάω τον χρόνο, κυρίως στα ζητήματα των τηλεπικοινωνιών. Απλά θέλω να κρατήσετε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες απλώνονται στην κοινωνία, στις πόλεις και στην επαρχία, είναι καθοριστικός για το αν οι ανισότητες οι οποίες έχουμε θα πολλαπλασιαστούν ή θα αμληνθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος μένει σε μία πόλη η οποία έχει συνδεσιμότητες υψηλής ταχύτητας στο ίντερνετ και έχει μία δημοτική αρχή η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες έχει καλύτερη ποιότητα ζωής από έναν άνθρωπο ο οποίος μένει σε μία περιοχή η οποία δεν έχει συνδεσιμότητες και μία δημοτική αρχή η οποία δεν αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Είτε αυτό λέγεται ο εσωτερικός τρόπος λειτουργίας των Δήμων και πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση και με τους Δήμους της χώρας να αναπτύξουμε δράσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική λειτουργία των Δήμων και την αποτελεσματικότητά τους, είτε αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και αξιοποιούν τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο ίντερνετ. Άρα θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι εδώ πέρα ανοίγει μία νέα περίοδος, όπως είπα όταν ξεκίνησα.
Και στη νέα αυτή περίοδο έχουμε το ιστορικό χρέος να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε πάρα πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές για το πώς θέλουμε τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Ποιες προτεραιότητες θα βάλουμε και στην κοινωνική πολιτική και στις προτεραιότητες της ανάπτυξης και στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη διεθνή θέση της χώρας. Όλα θα τα συζητήσουμε, αλλά μέσα στον καμβά μιας μεγάλης ιστορικής δικαίωσης. Δεν το βάλαμε στα πόδια, ξανασηκώσαμε τη χώρα ψηλά και θα πάμε ακόμα καλύτερα και μετά τη νίκη στις εκλογές του 2019. Σας ευχαριστώ πολύ.